Κύριε Γλυκούδη, συμπληρώνεται τρεις μήνες περίπου από την ορκομοσία της κυβέρνησης. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι σαν ένα μήνυ απολογισμό αυτοί οι τρεις μήνες πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι από τους στόχους της Δημοκρατικής Αριστεράς μετά την απόφασή της να συμμετέχει σε αυτή. Είναι μέσα στους στόχους, θα έλεγα. Νομίζω ότι είναι πιο ακριβής προσέγγιση αυτή, ούτε μακριά ούτε κοντά. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, την ξέρουμε, την ξέραμε και προσπαθούμε στο πλαίσιο των δυνατότητών που έχουμε και με δεδομένε τι δυσκολίε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα έλεγα ότι είναι ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε κριτική στον τρόπο με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση και η δημοκρατία αριστερά μέσα στην κυβέρνηση. Όμω θα ήθελα να μην ξεχνάει κανένα καλόπιστο παρατηρητή, ότι δεν είναι δυνατό να αναμένει από μια κυβέρνηση δυομίση μηνών. Τριών μηνών, εκ των οποίων ο ενάμιση ήταν καλοκαιρινό, να αναμένει να θεραπεύσει ή να, να, να διορθώσει παθογένειε του πολιτικού συστήματο δεκαετιών, γίνεται μία προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια, εγώ εύχομαι να έχει έσει ο τέλο. Και θα έλεγα ότι κανονικά θα έπρεπε να εύχεται να έχει έσει ο τέλο κάθε σόφρον Έλληνα. Διότι είναι πολύ δύσκολη προσπάθεια, σε μια δύσκολη κατάσταση. Και εάν δεν κάνω λάθο, άλλο ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο διαφορετικό από το να πάμε να κάνουμε μια σκληρή διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας δεν έχει υπάρξει. Μακάρι να υπήρχε ένα σοβαρό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο να το ακούσουμε και να το προσπαθήσουμε πέρα από τη διαπραγμάτευση. Αλλά δεν κατατίθεται κανένα άλλο συνολικό πολιτικό εναλλακτικό σχέδιο πλην καλοπροαίρετων ή κακόπιστων πολλέ φορέ κριτικών παρατηρήσεων. Ωστόσο, τρει μήνε μετά, κύριε Γικούδη, ένιωσε όπω η επαναδιαπραγμάτευση η επιμήκυνση, τα ισοδύναμα μέτρα, φαντάζουν λίγο μακρινό πια τόπο για την πίεση με την οποία αντιμετωπίζει η Τρόικα τα όποια κυβερνητικά σχέδια και κάποια άλλα εναλλακτικά μέτρα. Η παρατήρηση σας είναι ακριβής. έχουμε απέναντι μας μια Τρόικα ανελαστική. Λογικά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Διότι αν δεν πετύχει αυτή η προσπάθεια της τωρινής κυβέρνησης είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα έχουμε ε, καλύτερες ή ευτυχέστερες εξελίξεις. Πολύ περισσότερο η Τρόικα πρέπει να σκέφτεται μέσα στην ανελαστικότητά της ότι είναι ε, εξαιρετικά δύσκολο να επιβαρύνει περαιτέρω μια κοινωνία γονατισμένη στην κυριολεξία. Άρα θα έπρεπε να σκέφτεται ένα τρόπο διασφάλισης τη δική του δικού τη στάτου, των δανεικών δηλαδή που εμεί τη ζητάμε να συνεχίσει να μα δίνει, αλλά με δεδομένο ότι μια κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, είναι γονατισμένη και από την άλλη μεριά ότι η διέξοδο, αν δεν υπάρξει τώρα, πότε θα υπάρξει και με ποιο τρόπο. Η ψήφιση είναι πρώτων πυλών των νέων μέτρων. Πιθανότατα ως ένα ενιαίο άρθρο, και η Λικούδη, θα προκαλέσει αναταραχές στη Δημοκρατική Αριστερά. Θα έχουμε απώλειες και αντάρτε από αυτή την ψηφοφορία. Ανάμεσα σε αυτού του αντάρτε ακούγεται έντονα το όνομα του Ηρακιόδη βουλευτή, του Γιάννη Και Θα ήθελα ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, ε, δεν θέλω να κάνω πολιτικέ προφητείε. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ξέρω ότι οι βουλευτέ όλων των κομμάτων, όχι μόνο τη Δημοκρατική Αριστερά ενώ των κυβερνητικών κομμάτων, αυτών που έχουν την ευθύνη των μέτρων, δεν μιλάω για την αντιπολίτευση, κάνουν τη δική τη δουλειά. Ε, έχουν του προβληματισμού του, τι αγωνίε του και κυρίω θα έλεγα. Την πίεση που δέχονται από το κοινωνικό περίγυρο στον οποίο υπάρχουν και από τον οποίο εκλέγονται. Για μέτρα τα οποία είναι επώδυνα. Οπωσδήποτε. Άσχετα εάν εμεί επιμένουμε ότι πρέπει να δούμε το θέμα στο σύνολό του και στην ολοκλήρωση τη την υπόθεση αυτή και όχι με τα επιμέρου μέτρα. Όμω υπάρχει μια κοινωνική πίεση. Επομένω, δεν ξέρω πώ θα αντιμετωπίσουν το σύνολο των βουλευτών τη Δημοκρατική Αριστά το θέμα. Υποθέτω ότι μπορεί να υπάρξουν βουλευτέ που να αισθανθούν δύσκολα στην υπερψήφιση αυτών των μέτρων. Εμεί θα αποφασίσουμε ω κόμμα συνολικά τη στάση μα. Ποια θα είναι. Υποθέτω ότι θα είναι να στηρίξουμε την προσπάθεια μέχρι το τέλο. Όμω δεν ξέρω πώ θα πορευτεί ο κάθε βουλευτή. Νομίζω δεν θέλω να κάνω ούτε τον προφήτη, υπό μία είναι να σα πω και κάτι, ούτε τον φύλακα των, πρωτοβουλίων πρωτοβουλειών του κόμματο. Να είμαι ένα φύλαξ που να φυλάω τον ένα και τον άλλο. Καθένα θα πορευτεί όπω θέλει. Ωστόσο υπάρχει θέμα κομματικής ε, ε, πειθαρχίας ε, σε αυτή την ψηφοφορία. Και αν κάποιοι διαφοροποιηθούν, σημαίνει αυτόματα ότι μπορεί να βρεθούν και εκτό Δημοκρατική Αριστερά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση κομματική πειθαρχία στο δικό μα το κόμμα. Επίση, θα σα έλεγα ότι είναι ξένη προ την πολιτική κουλτούρα του δικού μα κόμματο η φράση έθεσε αυτόν εκτό κόμματο κλπ. Θα πορευτεί ο κάθε βουλευτή ανάλογα με τη συνείδησή του, αλλά και με τη συνείδησή του για το συμφέρον και το μέλλον τη χώρα και τον τρόπο με τον οποίο κινείται συλλογικά το κόμμα του. Λέω όμω ότι αν, χάρη, σε αυτή την κρίσιμη όπου το κόμμα επενδύει μια συνολική πολιτική σε μια κατεύθυνση που δεν είναι λεπτομέρεια, είναι χοντρό το ζήτημα. Αν εδώ υπάρξει μια διαφοροποίηση από ένα βουλευτή το μεν κόμμα δεν θα αντιδράσει όπως περίπου είναι η ερώτησή σας αλλά υποθέτω ότι είναι στο, στα, στη σκέψη του βουλευτή να ξέρει αν μπορεί να παραμείνει ο ίδιος αν, αν του ταιριάζει να παραμείνει σε ένα κόμμα στο οποίο, το οποίο δεν έχει ακολουθήσει σε αυτή την κρίσιμη ε, στιγμή που βρίσκεται. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σα για τον Γιάννη, τον Μιχελό Γιάννακη. Ο Γιάννη έχει εκφράσει πάρα πολλέ φορέ τελευταία τι ενστάσει του για μια σειρά ζητήματα που είναι σχέση με τα μέτρα. Δεν πρωτοτυπεί, θα σα έλεγα, διότι ούτε έχει ανεπτυγμένη μεγαλύτερη ευαισθησία από όλου εμά του υπόλοιπου. Όπω του Γιάννη του Μιχελογιανάκη του φαίνονται υπόδυνα τα μέτρα και δεν του αρέσουν, έτσι δεν αρέσουν σε κανέναν από του βουλευτέ τη Δημοκρατική Αριστερά. Το πρόβλημα είναι συνολικά αν μπορεί να διατυπωθεί από άλλον ή και από τον ίδιο τον Μιχελογιανάκη άλλη κατεύθυνση. Αν μπορεί να μα δώσει ένα άλλο σχέδιο ολοκληρωμένο, τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Συνολικά με δεδομένο ότι έχουμε μια χώρα στο χείλο τη χρεοκοπία που για να πάρει την επόμενη δόση των 31 δισεκατομμύριων και για να πάρει και επιμήκυνση στην αποπληρωμή του χρέου τη πρέπει να περάσει από το μεγάλο κάβο των 11,5 δισεκατομμυρίων. Αν ο Γιάννη ο Μιγελογιάννη έχει κανέναν άλλο τρόπο να μα τον υποδείξει, έχουμε ορθά ανοιχτά αυτιά. Αλλά εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα έλεγα εμείς μην υπερπροβάλλουμε τι ευαισθησίε που έχουμε, διότι έχουμε και εμεί ευαισθησίε. Δεν έχει μόνο ο Γιάννη ο όλοι έχουμε. Πάντω, αν κατάλαβα καλά, αυτό που μου λέτε είναι ότι μπορεί να μην δείξετε το δρόμο τη εξόδου στου αντάρτε, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η συγκατοίκηση και η συμβίωση, ειδικά με εκείνου που ήδη επέλεξαν να συνεργαστούν με τη Δημοκρατική Αριστερά. Εγώ λέω ότι πρέπει να επιλέξει κάθε βουλευτή τη Δημοκρατική Αριστερά, τούτη εδώ την κρίσιμη ώρα, εάν θα έχει μία σχέση ε, ε, νου και καρδιά με το, με το κόμμα του, με τη Δημοκρατία Αριστερά... ή αν θα λειτουργήσει με βάση ένα σύνολο δικών του επεξεργασιών και απόψεων. Πού είναι και αυτό πάρα πολύ σεβαστό. Λέω ότι είναι στο χέρι του μετά να εκτιμήσει... εάν και κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει μια συγκεκριμένη πορεία. Μπορεί, εμείς δεν θέτουμε πάντως θέμα κομματικής πειθαρχίας... ούτε θέτουμε θέμα είσαι δεν είσαι στο κόμμα κλπ. Κύριε Λυκούδη, πώς βλέπετε αυτή την αλλαγή στροφή, που εμφανίζουν οι Ευρωπαίοι το τελευταίο διάστημα είναι μια πραγματική αλλαγή στροφή, είναι μια προσπάθεια η χώρα μα να πιεστεί να πιει όλο το ποτήρι των επόμενων μέτρων. Τι ακριβώ σημαίνει και πώ εσεί σχολιάζετε αυτή την αλλαγή. Κοιτάξτε, η Ευρώπη βρίσκεται στο σύνολό τη σε μια κρίσιμη καμπή. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχουν και πολύ ισχυρότερε οικονομίε από τη δική μα. Η Ισπανία, η Ιταλία. με, με πάρα πολύ μεγάλα χρέη. Και υπ' αυτή την έννοια είναι υποχρεωμένη η Ευρώπη να δει το πρόβλημα συνολικά. Εμεί έχουμε υποστηρίξει επανειλημμένα ότι. Βρε παιδιά, ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την πατρίδα μας μέσα στην Ευρωζώνη σε μια φάση που φαίνεται ότι μπορεί να αρχίζει να ανοίγει ένα χαμόγελο. Μπορεί να αρχίζει να σκέφτεται η Ευρώπη ότι πρέπει να σωθεί στο σύνολό της. Άρα να μας συμπαρασύρει θετικά αυτή η προσπάθεια να σωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Αν το κατορθώσουμε θα είναι μεγάλη υπόθεση. Τώρα, πώς κινείται η Ευρώπη σε επίπεδο ηγεσιών. Έχουμε μια σκληρή στάση της Γερμανίας, η οποία θέλει να βρέπει την Ευρώπη ως γερμανική Ευρώπη και όχι τη Γερμανία ως ευρωπαϊκή Γερμανία. Ξέρετε τι διαφορά έχει αυτό. Πολύ μεγάλη διαφορά. Εμείς θέλουμε τη Γερμανία ευρωπαϊκή χώρα. Η Γερμανία θέλει την Ευρώπη γερμανική. Είναι, είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε λοιπόν μια σκληρή μέχρι τώρα τουλάχιστον στάση της Μέρκελ και της ηγεσία της γερμανικής. Από Με την άλλη μεριά όμως έχουμε θετικά μηνύματα. Έχουμε τα μηνύματα του Ολάντ, του Σβόμποτα, του αρχηγού των σοσιαλιστών στην Ευρώπη, τη νέα θέση του Ντράγκη για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική το, Τράπεζα, το, έχουμε τον, Μόντι και το, τι ηγεσίε των άλλων χωρών που υφίστανται την πίεση. Συνολικά λοιπόν, είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή που υποφέρει, αλλά ελπίζουμε σε μια γενική προσπάθεια για μια συνολική ευρωπαϊκή αναγέννηση. Αν αυτή υπάρξει, να είστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει και μια αισιόδοξη αναγέννηση της δικής μας χώρας. Και αυτό το ελπίζουμε. Και κάτι τελευταίο κυρίω στην κοινωνία, γιατί νομίζω στην κοινωνία απευθύνονται τα μέτρα και δεν είναι μόνο οι βουλευτέ, είναι κυρίω η κοινωνία και το κοινωνικό ακροατήριο. Τι έχετε να πείτε στον κόσμο, κύριε Λυκούδη, που βλέπει ότι τα μέτρα κυρίω, ένα μεγάλο πακέτο από αυτό τον 11,5 δι, κοντά στα 9 δι περίπου, αφορούν περικοπέ μισθού, μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, τελικώ από την ίδια δεξαμενή για την οποία. Τόσα πολλά ακόμα και η ίδια η Αριστερά έλεγε στα προηγούμενα μέτρα. Τι σχόλιο να κάνω, είναι εφιάλτη σε αυτό που περιγράφεται. Είναι έτσι όπω το περιγράφεται και είναι εφιαλτικό. Έχουμε περίπου χάσει τον ύπνο μα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να περάσουμε το σκόπελο των 11,5 δισεκατομμυρίων, διότι αν δεν μπούμε σε μια τέτοια συνεννόηση, ο άλλο δρόμο είναι γνωστό. Έχει υποστηριχθεί πριν από τι εκλογέ. Ευτυχώ, σοφά ο ελληνικό λαό δεν τον επέλεξε. Δηλαδή, δεν πληρώνουμε. Γεια σα, καταγγέλουμε τη σύμβαση. Φεύγουμε από την Ευρωζώνη, πάμε στη Δραχμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, στο χάος και στην καταστροφή. Είναι έτσι η άλλη πλευρά, αλλά και τούτη εδώ, το καταλαβαίνω. Πρέπει να περάσουμε τον κάβο πάλι στην πλάτη των ασθενέστων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Και ξαναλέω αυτό που σας είπα, η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη πίεση. Δεν είναι ότι δεν θέλει ή δεν μπορεί επειδή πιέζεται ή πεισματώνεται. Δεν αντέχει άλλη πίεση. Υπ' αυτή την έννοια η Δημοκρατία Αριστερά και ο πρόεδρος μας, ο Βότσο Κουβέλης, σε επανειλημμένε συναντήσεις, αύριο μία το μεσημέρι, Τετάρτη είναι σήμερα, Πέμπτη, το μεσημέρι, έχει πάλι συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Βενιζέλου. Κάνει και απελπισμένε προσπάθειε να πείσει όχι του εταίρου μα, του συνομιλητέ του κυβερνητικού, γιατί και ο Σαμαρά και ο Βενιζέλο ξέρουν πάρα πολύ καλά την κατάσταση. Ούτε είναι και ευτυχεί αν βάλουν περικοπέ. Να, να συνοηθούμε και οι τρει ότι πρέπει να απευθυνθούμε στην Τρόικα την ίστατη στιγμή για να τη πούμε: Ξέρουμε ότι έχουμε προβλήματα ω ελληνική κοινωνία. Δεν είμαστε άμυροι ή ανέτοιμοι των ευθυνών που έχουμε για το που έφτασε η κατάσταση. Δεν αντέχει όμως άλλο η κοινωνία. Πλήρωσε πάρα πολύ ο φτωχό και ο συνταξιούχος. Δεν μπορεί παραπάνω. Δώστε μας τράτο χρόνου, τράτο χρόνου, για να αποπληρώσουμε τις, τις, τα, 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 τα χρέη και να μπορέσουμε να ανασάνουμε. Ελπίζω, εύχομαι και ελπίζω να έχουμε καλ, καλύτερη καταλήξη.